Καλησπέρα αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Σας καλωσορίζω στην αποψινή 184η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας, την οποία παρακολουθείτε κάθε τρίτη στις 7, χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. Και να ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τις κάμερες, πίσω από τις οθόνες ελέγχου, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι η τεχνική του σταθμού που με τη βοήθειά τους, και χωρίς αυτή δεν θα μπορούσε να γίνει απολύτω τίποτα, γίνεται πλέον αυτό το οποίο γίνεται πραγματικότητα υλοποιείται μια εκπομπή η οποία στόχο έχει μεταξύ άλλων την επανάληψη της ιστορικής μνήμης, την διατήρηση της ταυτότητος ως έθνους σε μια περίοδο όπου φαίνεται ότι η Δύση έχει τρελαθεί. Αλλά θα μιλήσουμε για αυτά στη συνέχεια. Ευχαριστώ τον φίλο, τον άγνωστο φίλο, ο οποίος μέσα από το Twitter μου έστειλε τη συγκεκριμένη εικόνα, το hashtag Greek Easy, AOS δηλαδή, matter που είναι και σύμφωνοι με τα προτάγματα, αν θέλετε, της εποχής. Η γεωγραφία είναι και χάρτες. Και οι χάρτες μας δίνουν τη δυνατότητα να περνούμε, να υλοποιούμε στον κόσμο τον ειδήμονα ή συγκεκριμένες προβολές ισχύω. Και αναφέρομαι σε προβολή ισχύω γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε χορτάσει με την παρουσίαση αναθεωρητικών, ψευδεπιγράφων, νεοοθωμανικού τύπου χαρτών. Όμως εδώ, και θα πάω λίγο για να δείτε, βλέπουμε μια εικόνα την οποία θα πρέπει να συνηθίσουμε και να προσπαθούμε με όλα τα μέσα να την προβάλλουμε σε όλη την Ιφίλιο. Άλλωστε, αυτό δεν είναι απότοκο μια προσπαθίας ενός ατόμου, ενός Έλληνο ή ενός think tank, αλλά προέρχονται από τις πλέον επίσημες πηγές που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, και δίνουν μία εικόνα το πώ θα πρέπει να είναι τα όρια της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Φίλοι και φίλες, το πράσινο σημαίνει ότι η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία, με την Αιγυπτιακή Δημοκρατία και το Ισραήλ έχουν οριοθετήσει αποκλειστική οικονομική ζώνη. Το χρώμα στην άλλη πλευρά του Ιωνίου μας δείχνει την πρόσφατη εξέλιξη, την οποία παρουσιάσαμε στην προηγουμένη εκπομπή, της οριοθετήσεως μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας. Και μένει να δούμε τι μελιγενέστε με την Λιβύη αφενός και με την Αίγυπτο και την Κύπρο αφετέρου. Την Τουρκία άστην. Διότι οι Τούρκοι έχουν τις δικές τους απόψεις, τις οποίες απόψεις θέλουν να τις διαστρεβλώνουν με τέτοιο τρόπο και να παραποιούν ακόμα και τα υφιστάμενα κέρδη από τις ελληνικές επιτυχίες με στόχο να λειτουργούν ως ήθιστε, δηλαδή συνεχώς ως ιωνία αναθεωρητική δύναμη. Δύο λόγια αναφορικώς με τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδο και Ιταλία. Επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά, πρέπει καταρχήν να μάθουμε να αναγνωρίζουμε το στρατηγικό πλαίσιο. Επίση, θα πρέπει να μάθουμε να αναγνωρίζουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ποιε είναι οι μέγιστε στρατηγικέ μα επιδιώξει. Και όταν αναφέρομαι σε στρατηγικέ επιδιώξει, σε μαξιμαλισμούς, όπως ήταν και της μόδας από ένα άνθρωπο που εμφανίστηκε στον ελληνικό μερίσιο τύπο, Καλό θα είναι να αναγνωρίζουμε ότι η χώρα μας είναι μια νησιωτική χώρα. Και επειδή οι ακτές μαζί με τον νησιών και τον νησίδων τους, μαζί με το Καστελόριζο, το σύμπλεγμα του Καστελορίζου δηλαδή, πολλές φορές όταν αναφέρομαι σε Καστελόριζο, το έχω επισκεφτεί πάρα πολλές φορές, δεν αναφέρομαι φυσικά στο νησί, αλλά στο σύμπλεγμα του Καστελορίζου. Αυτό λοιπόν το σύμπλεγμα νησίδων είναι συνέχεια του Αιγαϊκού νησιατικού χώρου και ουσιαστικώς καθιστά το συγκεκριμένο γεωγραφικό κομμάτι, η ναυτική γεωγραφία, ως ένα τμήμα αδιαιρετό, αδιάσπαστο της ελληνικής νησιωτικής επιφανείας. Δηλαδή, σε απλά λόγια, η χώρα μας που έχει την τρίτη στην Ευρώπη, στην, στην στην, στην, ε, Ευρώπη ακτογραμμή και την πέμπτη στην Ιφίλιο είναι αδιανόητο να προσπαθεί να βλέπει περιοχές όπως είναι το Καστελόριζο, να θέλουν κάποιοι να τις οριοθετήσουν και να τις απεικονίσουν όπως είναι οι φύλακοι στην Θεούτα και στη Μελίλια ή αλλού, της Ισπανίας δηλαδή στο Μαρόκο, σε μια άλλη Ήπειρο. Αυτό φίλοι και φίλες είναι ένα από τα δυνατά μας επιχειρήματα. Και το ότι στη συμφωνία με την, με την Ιταλία αναγνωρίζεται αυτό το οποίο λέμε, όχι εμείς, όλοι οι ειδικοί, όλα, χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια, τις δεκαετίες αν θέλετε, ότι τα νησιά, ναι, μπορούν να έχουν μετοχή, συμμετοχή στην χάραξη της ΑΟΣ. Δεν εξαφανίζεται κάτι. Φανταστείτε λοιπόν, αν η Ιταλία ήθελε να ακολουθεί στο παράδειγμα της Τουρκίας, θα έπρεπε να αγνοήσει όλα τα νησιά και ίσως και την Πελοπόννησο ακόμη. Κάτι που το κάνουν και οι προσφυλοί μας έτσι, φίλοι και σύμμαχοι, είναι οι Οθωμανοί. Αυτό όμω το οποίο συνέβη, παρά τα συν και τα ολιγότερα συν τα οποία έχει αυτή η συμφωνία, διότι σε μια συμφωνία δημιουργεί συνθήκε οι οποίε σε στρατηγικό πλαίσιο σε ευνοούν, μα δίνεται δυνατότητα να πάμε όχι στη Λιβύη, αλλά να πάμε στην Αίγυπτο και στην Κύπρο. Στην Κύπρο, στη Λευκοσία και στο Κάιρο. Και να συζητήσουμε πλέον όχι μόνο με το διεθνέ δίκαιο, αλλά και με το δίκαιο τη ναυτική 2.500 έτη θαλασσοκρατίας εορτάζουμε φέτος. 2.500 έτη όπου ο ελληνισμός θαλασσοκρατεί στις περιοχές αυτές, με αφορμή τις της ναυμαχίας της Αλαμίνος. 2.500 έτη όπου στο πλαίσιο αυτών οι Έλληνες, ο ελληνισμός, του οποίου είμαι θα απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, όπως δείχνουν όλες οι έρευνες του DNA Άρα η ελληνική φυλή, το ελληνικό έθνος συνιστά μια αδιαίρετη συνέχεια μέσα στην πορεία του χρόνου. Μας δίνουν το δικαίωμα να ισχυριστούμε μεταφορικός ότι στις πλεύρες μας τρέχει όχι απλώ αίμα, αλλά θάλασσα. Άλς. Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να κατανοήσουμε γι' αυτό ανέφερα να στην ναυτική ισχύω, είναι ότι έχει έρθει η στιγμή μαζί με του Αιγυπτίους, οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ σοβαρό κίνδυνο, και μαζί με του Ισραηλινούς και μαζί με του Κυπρίου, αδελφού μα, να συγκροτήσουμε πλέον στο πλαίσιο αυτή τη ναυτική ισχύω μία μόνιμη ναυτική δύναμη Ανατολική Μεσογείου. Να το ξαναπώ. Είναι μια καλή ευκαιρία τώρα και ο Πρωθυπουργό που είναι στο Ισραήλ να ξεκινήσουν οι συζητήσει για τη συγκρότηση μια μόνιμη ναυτική δύναμη στην Ανατολική Μεσογείο. στην οποία θα μετέχουν και οι Έλληνε, και οι Ελλαδίτε, και οι Κύπροι, και οι Αιγύπτιοι και οι Ισραηλινοί. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετικά ελπιδοφόρο εξέλιξη που θα στόχευε ουσιαστικό και πρακτικό στην αναχέτηση αυτού του ψευδοηγεμονικού ρόλου τον οποίο επιχειρεί η Τουρκία να αναλάβει στην περιοχή, αναλαμβάνοντα υπεράκτιε επιχειρήσει στη Λιβύη. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Αλλά θα σα πω και κάτι άλλο. Παρατηρήστε ότι ακριβώ κάτω από την Πελοπόννησο βρίσκεται η Κυριναϊκή. Η Κυριναϊκή είναι μια περιοχή, μια γεωγραφική περιοχή, την οποία οι αρχαίοι Έλληνε εγνώριζαν από χιλιάδων ετών. Και είχαμε πολύ σημαντικά στην περιοχή. Αυτέ λοιπόν οι σημαντικέ απικίες μα είναι το μέτρο, το ιστορικό που θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την ενότητα τη γεωγραφική μεταξύ της Υπηρωτικής νησιωτικής Ελλάδος μαζί με την Κρήτη, μαζί με την περιοχή της Βορείου Αφρικής. Πάντοτε αυτές οι δύο περιοχές αλληλεπιδρούσαν, συγκοινωνούσαν και πολιτιστικός, αλλά και οικονομικός. Είναι λοιπόν αδιανόητο για μας, τη στιγμή μάλιστα που το διακύβευμα στη Λιβύη είναι ποιο θα επικρατήσει, να μένουμε εκτός αυτής της ιστορικής, γεωστρατηγικής και γεωχρονικής, θα έλεγα, εξισώσεως. Φίλοι και φίλες, η Ελλάς πρέπει να μιλήσει με την Αίγυπτο σε μια γλώσσα η οποία θα έχει το σήμερα, θα περιλαμβάνει το αύριο και ουσιαστικά θα δομεί ένα πλαίσιο εγκαρδίου συνεννοήσεως, μιας μεσογειακή αντάντ δηλαδή, να χρησιμοποιήσουμε κάποιου προσφυλή ιστορικού όρου του παρελθόντος, μέσα από την οποία η στόχευση θα είναι μία. Η αναχέτηση η αναχέτηση τη νεοοθωμανική παύλα μουσουλμανική αδελφότητο επιρροή στην περιοχή μα. Και αυτό πρέπει να γίνει σε μία περίοδο κατά την οποία υπάρχουν πολλά κρίσιμα ορόσημα. Παραδείγματο χάρη, Κρατήστε ότι από 1η Ιουλίου φέτο η Γερμανία, δηλαδή η Μέρκελ, θα έχει την προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Κατανοητό. Δεύτερον, φέτο έχουμε τα 2.500 χρόνια από την αυμαχία τη Αλαμίνο. Είναι Ιούνιο και θα ορχαταστούν στι 29 Σεπτεμβρίου. Ενωρίτερα θα έχουμε την μάχη των θερμοπυλών τα 2.500 χρόνια. Συνεπώ, Ζούμε σε μια ιστορική περίοδο όπου οι συμβολισμοί και οι αναπαραστάσεις θα έπρεπε να καταλαμβάνουν τον πρώτο, τον κυρίαρχο ρόλο στην εμψύχωση του έθνους απέναντι αυτή τη απειλή. Και όταν αναφέρομαι στο έθνος, αναφέρομαι στο έθνος των Ελλήνων που βρίσκονται εντό και εκτός Ελλάδος. Χαιρετισμού στα αδέλφια μας, στην Αυστραλία, στην υπόλοιπη Ευρώπη, στις χώρες της Αφρικής και της Ασίας, στον ελληνισμό της Βορείου, Κεντρική και Νοτιού Φίλοι και φίλες, αυτό είναι ο πανελληνισμός. Αυτή είναι η δύναμή μας η οποία μπορεί να τη χρησιμοποιήσουμε ως πολλαπλασιαστή ισχύω για να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες που θα σας μας επιτρέψουν 2.500 χρόνια μετά από τα ξύλινα τείχη, τον χρησμό εκείνο που εδόθη προς τον Θεμιστοκλέα, να επαναληφθεί όχι απλώς με ξύλινα τείχη, αλλά με τα μακρά τείχη, τα οποία θα σφραγίζουν την Ανατολική Μεσόγειο αποκόπτοντας και εγκλωβίζοντας οποιαδήποτε τουρκική αναθεωρητική νεοοθωμανική σκέψη ή πρόβλεψη. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η Αίγυπτος, κυρίως αυτή, πρέπει να καταλάβει ότι κατά την παρούσα συγκυρία το κίνημα των αδελφών μουσουλμάνων ήδη προετοιμάζεται για μία όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία στο εξωτερικό, για μια δυναμική επανεμφάνιση. Γι' αυτό ακριβώ και ο πρόεδρο τη Αιγύπτη σκέφτεται πολύ πολύ σοβαρά την πιθανότητα στρατιωτική εμπλοκή ενεργοτέρα στη σύγκρουση στη Λιβύη. Και είναι προφανέ αυτά τα περί. Το είχα πει επανειλημμένο στην εκπομπή. Τα περί επιχειρήσεω, εμπάργκο ειρήνη κλπ. είναι γεωστρατηγικά φλιναφήματα. Διότι, όπω είπαμε, η Ευρώπη δεν έχει πρωτεύουσα. Η Ευρώπη είναι ένα σύνολο πολλέ φορέ πολλάκι συγκρουμένων, συμφερόντων. Τα συμφέροντα τα συγκρούονται και δεν παράγει τίποτε άλλο παρά χάος. Αυτό το είδαμε στα πρόσφατα επεισόδια που ένα, μια ομάδα τουρκικών σκαφών φέρεται να έχει απειλήσει μια γαλλική φρεγάτα. Και θα ήθελα να σας πω το εξή. Υπήρξαν πολλοί οι οποίοι πίστευαν ότι η εμφάνιση της τρικολόρ της γαλλικής σημαίας, δηλαδή στην Ανατολική Μεσόγειο, θα δημιουργούσε νέα δεδομένα. Εγώ είχα πει ότι μην περιμένετε πολλά πράγματα. Διότι από του άπιστους φράγκους, λευτεριά μη ζητάτε. Με δικό σας ντουφέκι, πλοίο, αεροπλάνο, υποβρύχιο και σπαθί πολεμάτε. Και αυτό έχει μια σημαίνουσα σημασία για τα τεκτονόμενα κατά την παρούσα φάση στην Ανατολική Μεσόγειο. Εμείς δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε τους νεοοθωμανούς μόνοι μας. Εμείς θα φαινόμαστε μπροστά. Έχουμε άλλες δυνάμεις προς τα... από πίσω. Υποστηρικτικές. Φανερές και λιγότερο φανερές. Τα φάσματα σήμερα των συγκρούσεων είναι πολλά. Από εδώ έχουμε μια χώρα η οποία τηρεί ως Ευαγγέλιο τα λόγια του Σουντζού. Του Κινέζου στρατηγού. Εμείς όμως έχουμε ως Ευαγγέλιο, κυριολεκτικό έτσι, κυριολεκτό ε, τα λόγια του Θουκυδίδου και όλων των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων που ασχολήθηκαν με τη στρατηγική και τη φιλοσοφία, γιατί και η φιλοσοφία με τη στρατηγική έχουν άρρηκτο σχέση. Εμείς λοιπόν αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι πρέπει να δείξουμε την αποφασιστικότητα που απαιτείται λόγω της εγκυρίας. Για παράδειγμα, Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια αποστολή στο Ισραήλ. Φανταστείτε λοιπόν, λέω, χρησιμοποιώ το λέξη την, το ρήμα, φαντάζομαι, έτσι, φανταστείτε λοιπόν, ότι κατά τη διάρκεια των συζητήσεων γίνεται ας πούμε λόγος για την πιθανότητα παροχής στρατηγικών όπλων. Φανταστείτε λοιπόν για την πιθανότητα συζητήσεως, συνεργασίας, πέραν των γνωστών οπλικών συστημάτων, σε μια σειρά από πολύ συγκεκριμένα και πολύ προηγμένα οπλικά συστήματα που οι Ισραηλινοί τα έχουν ήδη στη διάθεσή τους και μπορούν να μας τα διαθέσουν ανά πάσα στιγμή. Φανταστείτε, λοιπόν, επίσης, στον τομέα του ηλεκτρονικού πολέμου, που είναι πάρα πολύ σημαντικός, να έχουμε πολύ, πολύ σημαίνουσες εξελίξεις. Όπως, επίσης, θα ήταν δόκιμο κατά την παρούσα συγκυρία εφόσον γίνεται αυτή η ανταλλαγή στρατηγικών πλέον εκτιμάτων από τη μία πλευρά στην άλλη να μπορούσε η Ελιάς να αναγνωρίσει και την Ιερουσαλήμ ως επίσημη πρωτεύουσα του εβραϊκού κράτους. Παρακαλώ, τι κύμα συμπαθία σε όλο αυτόν τον αγγλοσαξονικό χώρο ο οποίος συμπάθεια δεν θα είναι στην αισθηματική φύση να εξηγούμαστε, θα είναι απολύτως ηλική, μετρήσιμος, πολύ συγκεκριμένη θα μπορούσε να βοηθήσει να, να οδεύσει προς τη χώρα μας. Είναι μια πράξη στην οποία θέλει μια αρκετή γεωπολιτική γενναιότητα. Αυτή λοιπόν τη γενναιότητα που θα έπρεπε να μας τη θυμίζει η του Αρτεμισίου, της των Θερμοπυλών, της Σαλαμίνος, είναι εκείνη η οποία θα μας έδινε τη δυνατότητα να λάβουμε την κλίδα και να ξεκλειδώσουμε το ερμάριον τη στρατηγική συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Αίγυπτος, σε όλη αυτή την εξίσωση, δεν είναι εκτός. Θυμίζω ότι το Ισραήλ με την Αίγυπτο συνδέεται με αμοιβαία συνθήκη μετά τον πόλεμο του 1973 του Γιόμ Κιπούρ. Και δεν μπορεί να είμαι διότι αν μια χώρα κινδυνεύει περισσότερο από όλες, είναι η Αίγυπτος. Γιατί αν χαθεί η Λιβύη, η Αίγυπτος θα δεχθεί πολλαπλή εισβολή μέσα από τη Λιβύη των αδελφών μουσουλμάνων, οι οποίοι με... στηρίζονται στηριζόμενοι στα στουρκικά βάσεις, οι οποίες θα... θα αναπτυχθούν στη Μιστράτα και στην Ολουαντίγια, στην αεροπορική βάση, ναυτική και αεροπορική, θα δημιουργήσουν ένα χάος στην περιοχή. Θέλουν λοιπόν ο αραβικός σύνδεσμος, από το προκειμένου, να αποδεχθούν την επαναφορά του νεοοθωμανισμού στην περιοχή. Θέλουν λοιπόν να ξεκινήσει και να γίνει η Βόρειος Αφρική το έδαφος εκείνο το οποίο θα αποσταθεροποιήσει όλα τα καθεστώτα της εγγύς Ανατολής. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί από άλλους, όχι από εμά. Εμείς δίνουμε συστάσεις και θα πούμε ότι επειδή η Κυριναϊκή είναι πολύ κοντά στην Κρήτη, θα πρέπει να παραμείνει τον ίδιο το ίδιο κοντά όπως ήταν και στην αρχαιότητα. Είναι λοιπόν καιρό ναι, να ξεκινήσουμε και να συζητούμε να ξεκινήσουμε και να συζητούμε πρώτα απ' όλα σε ρεαλιστική βάση την προοπτική αναπτύξεως τέτοιων δυνατοτήτων στην περιοχή της Κυριναϊκής. Ξέρετε, εάν η Λιβύη η Κρήτη θα είναι και η Γάβδος θα είναι στο επίκεντρο της απειλής. Μιας νέας απειλής από τον Νότο. Πρέπει να προλαμβάνουμε παρά να θεραπεύουμε στη συνέχεια. Είναι μια ιστορική ευκαιρία που δεν πρέπει να την αφήσουμε ανεκμετάλλευτο. Πρέπει να δούμε όλε τι παραμέτρου, τι στρατηγικέ, σε συνδυασμό πάντοτε με την Αίγυπτο. Γι' αυτό είναι απαραίτητο αυτή η στρατιωτική εγκάρδια συνεννόηση να πάρει πολύ συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένα Α, μια πολύ συγκεκριμένη ατραπό και να μεθοδευτεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παραχθούν αποτελέσματα συντόμω. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφασιστεί. Γιατί η λέξη απόφαση είναι το παν. Ο αποφασισμένο είναι εκείνο ο οποίο γνωρίζει από πού προέρχεται, 2.500 έτη θαλασσοκρατίας, και τι ακριβώς θα αντιμετωπίσει. Διότι το ΑΟΡ Πώ ήταν το τυφέκι που σα σας προετοίμασα, που σα ε, παρουσίασα πριν από τρει περίπου εκπομπέ, το ΆΟΡ, που είναι το αρχείο ομυρικών ξύφο, είναι αυτό το οποίο θα προφυλάξει την ΑΟΖ. ΆΟΡ, ΑΟΖ. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει συνείδηση. Συνείδηση. Γεωστρατηγική συνείδηση. Και σίγουρα κάτι το οποίο διαφεύγει από εκείνους οι, οποίους, οι οποίοι ενδιαφέρονται και καλοπίστως πολλές φορές αναφέρονται για μαξιμαλιστικές επιδιώξεις της χώρας μας είναι ότι η ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού μιλάω με την εφαλοκρηπίδα κτλ θα πρέπει οπωσδήποτε να ενώνεται με αυτήν της Κύπρου. Δηλαδή εμένα δεν θα με πείραζε αν αυτή εδώ η περιοχή είναι λίγο διαφορετική. Εμένα θα με πείραζε εάν δεν υπάρχει επαφή με την Κύπρο. Και επειδή το διεθνέ δίκαιο μα δίνει αυτή τη δυνατότητα, θα το επιδιώξουμε στο μέγιστο δυνατό. Διότι η Ελλάς οφείλει να επικοινωνεί με την Κύπρο. Αυτό είναι τμήμα των μακρών τυχών εγκλωβισμού της Τουρκίας. Ναι, εγκλωβισμού της Τουρκίας, γεωστρατηγικός εγκλωβισμός απέναντι σε μία αναθεωρητική δύναμη. Η αναθεωρητική αυτή δύναμη δεν συζητά για το Καστελόριζο μόνο. Απαιτεί πολλά περισσότερα. Άρα αυτό το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε καλύστος είναι πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Και το ΑΟΡ, το αρχαίο μερικό ξύφο χαράζει την ΑΟΣ. Όπως χάραξε με το ξύφο ο Κωνσταντίνο ο τα όρια τη βασιλεύουσα. Φίλοι και φίλε, πάμε στην επόμενη εικόνα. Πολύ ωραία εικόνα από το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Φανταστική. Τι δείχνει, δείχνει λοιπόν τον Σολίνα, την κάνει του πυροβόλου 120 χιλιοστών και 55 διαμετρημάτων ενό Λέοπαρτ 2 Χέλ. Τι είναι το Λέοπαρτ 2 Χέλ, Είναι γερμανική κατασκευή άρμα, τη Crown of Five το οποίο ο ελληνικό στρατό μετά από πολύ, πολύ πονη, μέχρι το όριο θα έλεγα τη πλήρου σταχυολογήσεω των επιχειρησιακών δυνατοτήτων, κατέληξε, δοκιμή, κατέληξε στην επιλογή του συγκεκριμένου δάρματο μεταξύ των κορυφαίων του κόσμου. Αυτό λοιπόν το Λέοπαρτ, η δηλαδή. Έχει ορισμένα κορυφαία επιχειρησιακά χαρακτηριστικά τα οποία δεν υπάρχουν στην άλλη πλευρά της Στράκης ούτε του Αιγαίου. Μάλιστα. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτά. Πρώτα απ' όλα το πυροβόλο. Αυτό βάλει. Το πιο πυροβόλο μας δίνει τη δυνατότητα να καταστρέψουμε από πολύ μεγάλες αποστάσεις οποιοδήποτε τουρκικότε θωρακισμένο εμφανιστεί ως αντίπαλος στην άλλη πλευρά των συνόρων ή και εντός της άλλης πλευρά των συνόρων. Πέρυσι στα 4 χιλιόμετρα έχουμε κυλ, Καταστρέφεται. Και στα 5 χιλιόμετρα. Μπορεί ακόμα και στα 6 χιλιόμετρα. Μαζί με τα σκοπευτικά και τα θερμικά που διαθέτει. Έχει επίση αντιναρκική προστασία. Έχει επίση και ειδική θωράκιση οροφή για κατάβλημάτων το ΠΑΤΑΚ. Ο θώρακας είναι ο κορυφαίο. Έχει βοηθητική μονάδα γεννήτρια ισχύω έχει, 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 έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Το πιο ισχυρό πλεονεκτήμα όμω είναι το πυροβόλο του. 170 λέω 2 χέλη υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Δυτική Θράκη. Η ουσιαστική αποτραπή η οσδήποτε ενεργεία τη Τουρκία στο Αιγαίο αρχίζει από τον Εύρο. Ξέρετε, εκτός από το Leopard 2 Χέλ, υπάρχει και το επιθετικό ελικόπτερο Απάτσι, η Τουρκία δεν έχει κάτι αντίστοιχο. Ο τουρκικό στρατό δεν μπορεί να τα βάλει με τα ελληνικά συστήματα, παρατάσσοντα για παράδειγμα τα ελικόπτερα τύπου ΑΤΑΚ, που είναι τα ιταλικά μανγκούστα, δηλαδή, τα Α129, είναι πολύ υποδέστερα. Αυτά τα δύο συστήματα, μαζί με τι μονάδε εγγύηση αντιεραμπορική προστασία, τορμή 1, ρωσική κατασκευή, δημιουργούν ένα «Χαλίδινο θώρακα. Χαλίβδινος θώρακας, έτσι. Ένα εξαιρετικό βιβλίο του στρατηγού Ιωάννου Παρίσι, ο Ταφραγγισμένος εννοείται, έτσι, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στα βιβλιοπολία, που αναφέρεται στην ιστορία των αναπτύξεως των αρμάτων και παρουσιάζει, είναι πριν από περίπου 20 χρόνια αυτό έχει εκδοθεί, αλλά είναι εξαιρετικό είναι πάντοτε επίκαιρο, με εξαιρετικές διαφάνειες, τα πιο σημαντικά άρματα της εποχής μας. 170 χαλίβινες γροθιές. Εάν λοιπόν κάποιος αποφασίσει να κάνει το μεγαλύτερο λάθος της συγχρόνου ιστορίας του, θα αντιμετωπίσει 170 τέτοιες χαλίβινες, τέτοια χαλίδινα άορ, χαλίδινα ομυρικά ξύφη δηλαδή, τα οποία περνώντας τον Εύρο, δεν θα σταματήσουν παρά στα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης. Επαναλαμβάνω ότι η Τουρκία δεν διαθέτει αντίστοιχα άρματα. Φυσικά υπάρχουν και διαρματικά, υπάρχουν πάρα πολλά μέσα, καμία αντίρρηση. Ο πόλεμο είναι μια ανταλλαγή επιχειρησιακών επιχειρημάτων και δεδομένων. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτά υπάρχουν. Στην άλλη πλευρά θα, θα υπάρξει, θα. Εγώ πολλέ φορέ το λέω εκφυτική του μέλλοντο, με ειρωνικό τρόπο. Ένα άρμα το οποίο λέγεται Αλτάι, το οποίο παρουσιάζει χίλια μίλια προβλήματα, προσπαθούν να βρουν κινητήρα, συγκρότημα ισχύω, φιλότιμε προσπάθειε. Δεν λέω, κάνουν ό,τι μπορούν. Αλλά αυτό το οποίο έχει σημασία να καταλάβουμε είναι ότι όσο το Δέλτα Σώμα Στρατού έχει αυτή την επιχειρησιακή ισχύ και δεν είναι μόνο τα 170 Λεοπαρτ 2 χέρια, είναι και τα άλλα 183 περίπου Λεοπαρτ 2α4. Είναι ο αριθμό των Λεοπαρτ 1α5 διαφόρων τύπων. Εμεί έχουμε τη δυνατότητα να απαντήσουμε. Και το λέω γιατί τι προάλλε βγήκαν κάποιοι χάρτε. Βγήκαν κάποιε φωτογραφίε που παρουσίαζαν χάρτε. Βγήκε μάλιστα και μια φοβερή έτσι, αποκαλυπτική είδηση ότι οι Τούρκοι λέει έχουν μυστικό σχέδιο να εισβάλλουν στη χώρα μα και μάλιστα ένα και μαλιστή, όσο γνωρίζω, αρθρογράφο το δημοσίευσε. Και το δημοσίευσε, το δίθενε απόρριτο αυτό, το οποίο δεν είχε διαβάθμιση. Δεν ξέρω αν ξεχάσετε να τη βάλουν. Ωραία ψυχολογική επιχείρηση αυτή, έτσι. Λες και εμείς δεν ξέραμε. Περιμέναμε τον κύριο Μποσκούρ να μας πει για το ζήτημα της, του σχεδίου τουρκική σχεδίο τουρκικής εισβολής. Η Βαριοπούλα δει δηλαδή και όλα αυτά τα όσα είχαν γραφτεί δεν είναι τίποτα. Αχ, θα μπορούσαμε και εμείς μόνο το σχάρι να μιλήσουμε για το σχέδιο ΜΒ. Το σχέδιο καπαπή. Ναι, βέβαιος. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Πάμε. Μου πείτε κατά το πρώτο, είναι απόρριτο. και να δούμε πώ οι ελληνικέ σταθωρακισμένε και μηχανοκίνητες ταξιαρχίε μπορούν να αλλάξουν τη γεωπολιτική τη περιοχή και τη γεωστρατηγική τη αξία, προελάβνοντα έω και 80 χιλιόμετρα στην Ανατολική Θράκη. Σίγουρα. Και αυτό δεν είναι ψυχολογική επιχείρηση. Εντάξει. Οι βολέ των Λέοπαρτ 2 είναι φωνικότατε. Και σκεφτείτε, δεν υπάρχει τουρκικό τόρακα που να αντέξει. Και αυτό αυτός ο καημένο, ο δυστυχή που θα βρεθεί στην πορεία του βλήματο των 120 χιλιοστών, του εκρηκτικού ή του διαδρυτικού, τότε ειλικρινώ θα βρει το συντομότερο δρόμο, εάν πιστεύει, να βρει τι περίφημε παρθένε που του έχουν, που έχουν υποσχεθεί. Η Ελλάδα έχει αποτριπτική ισχύ. Ισχυρότατη. Και η ισχύ τη αυτή, επαναλαμβάνω, αρχίζει από τον Εύρο και σταματάει στη συστάδα νήσων του Καστελορίζου. Εδώ όμως είναι η Χερσαία Ισχύς. Απέναντι μας έχουμε την πρώτη τουρκική στρατιά. Τους καλούμε λοιπόν από τώρα να μεταφέρουν όσα Λέοπαρτ έχουν ή μη 60 από την περιοχή της, ε, της Συρίας ή και αλλού, διότι όταν θα ολοκληρωθεί μια σύγκρουση στην Ανατολική Θράκη, αυτοί εδώ οι σωλήνες των ελληνικών Λέοπαρτ θα είναι γεμάτος από λευκούς κύκλους. Ξέρετε, αυτά είναι μια συνήθεια των αρματιστών κατά την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, να κάθε φορά που ένα άρμα κατέστρεφε ένα αντίπαλο, να προσθέτει έναν κύκλο. Λοιπόν, τα ελληνικά ικάνες, οι σωλήνε των Λέω 2 Χελ, τουλάχιστον έτσι, έχουν την τιμή του κρίση του σήμερα, για αυτό τα αναφέρω, πιστεύω ότι θα γεμίσουν όλο αυτό το σωλήνε των 55 διαμετρημάτων. Εμεί λοιπόν είμαστε έτοιμοι, τα πληρώματα είναι εκπαιδευμένα. Θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει και μια άσκηση έτσι, δύο ταρθωρακισμένων ταξιαρχιών, οι οποίε θα ξεκινήσουν νύχτα και θα φτάσουν πάση δυνάμει φρενάροντα στα σύνορα. Λέτε να μην φρενάρουν. Όχι, τα φρενάρουν. Εμεί έχουμε αυτό έλεγχο. Και αυτό θα ήταν μια επαρκή επίδειξη ισχύω σε πλαίσια ψυχολογικών επιχειρήσεων. Λάθρομετανάστε, από απέναντι θα έστελναν. Εμεί θα στέλναμε λέοπαρτ. Διότι όταν μιλάμε με έναν αντίπαλο, ο οποίο σέβεται την ισχύ, και οι Τούρκοι σέβονται την ισχύ, γι' αυτό ακριβώ και επενδύουν πολλά στην ισχύ, ένα είναι σίγουρο. Ότι αυτό ο οποίο θα δείξει με ποιον τρόπο μπορεί να χρησιμοποιήσει πιο αποφασιστικά την ισχύ του, θα είναι εκείνο ο οποίο θα κερδίσει και την αποτροπή και αν χρειαστεί και τον πόλεμο. Αυτός... Ο πίνακα που βλέπετε, όποιο πιστέν μου, έχει φιλοτεχνηθεί από έναν εξαιρετικό Έλληνα, μοναδικό στο είδο του στη χώρα μα, τον Κωνσταντίνο Καβαθία. Μόνιμο κάτοικο Κερκύρα. Γεια σου, φίλε Κωνσταντίνο. Έχουμε συνεργαστεί από την εποχή των εκδόσεων Περισκόπιο, τα περιοδικά στρατιωτική ιστορία, αεροπορική ιστορία κλπ. Απεικονίζει ένα δίδυμο ισχύω τη ελληνική πολεμική αεροπορία το F-16 και το Mirage 2000 Παύλα 5. Το Παύλα 5 είναι ένα μαχητικό το οποίο η Τουρκία ομοίω δεν διαθέτει. Ούτε τα οπλικά του συστήματα, ούτε και τον τρόπο και την τεχνογνωσία η οποία με χιλιάδε ώρε πτήσεων το προσωπικό τη πολεμική αεροπορία, υπτάμενη αλλά και τεχνική, έχουν κατορθώσει να, το, να δημιουργήσουν ένα πολλαπλαστή ισχύω. Το αεροσκάφο αυτό φέρει το υποστρατηγικό βλήμα σκάλπ. EG. Το σκάλπ, μάλιστα. Δεν χρειαζόμαστε φρεγάτες για να μεταφέρουν τα σκάλπ. Αυτά τα αεροσκάφη μπορούν να κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά. Το μοιράζει 2000, κοιτάξτε, εξαιρετικό πίνακα, έτσι. Οι λεπτομέρειε είναι καταπληκτικέ. Αυτά μπορείτε να τα βρείτε. Καταρχήν θα γίνετε όλοι φίλοι στη σελίδα του Facebook του Κώστα Καβαθία, όπου μπορείτε να βρείτε όχι μόνο αυτέ τι τους υπέροχους σπίνακες, αλλά και δεκάδες άλλους απόλυς ιστορικές περιόδους και περιλαμβάνουν και σύγχρονα αεροσκάφη. Κώστας Καβεθίες. Αυτό λοιπόν είναι ένα οπλικό σύστημα, μοιράς 2.000 παύλα 5, μαζί με το βλήμα ΣΚΑΛΠ, το υποστρατηγικό, φτάνει μέχρι 300 χιλιόμετρα. Μακάρι οι φίλοι μας οι Γάλλοι, να μας έδιναν τη δυνατότητα να... να... Δεν ξέρω, μπορεί να έχει γίνει κιόλας να, να αναπτυχθεί, να αυξηθεί η εμβέλειά του και να φτάσουμε στα 1000 χιλιόμετρα, 1500. βλέπετε, υπάρχει εκείνη, εκείνη, η συμφωνία της MTCR, Missile Technology Control Regime, που απαγορεύει τη διασπορά όπλων 300 χιλιόμετρων έως 300 χιλιόμετρων και με, βάρου βάρους μέχρι 500 κιλών. Η Τουρκία βέβαια δεν σέβεται τίποτα. Εμείς, αυτή δεν είναι συνθήκη, είναι απλώς μια, είναι μια α, συμφωνία την οποία κάποιοι έχουν υπογράψει. Η Τουρκία τα καταστρατηγεί όλα. Η Τουρκία έχει την Ανατολική, μετατρέψει την Ανατολική Ανατολία, όπω έχουμε πει, κατ' επανάληψη από αυτή την εκπομπή, σε χώρο, σε περιοχή, σε έδαφο αναπτύξεω οπλικών συστημάτων τα οποία παραβιάζουν όλε τι συνθήκε. Κάποια στιγμή θα ακούσουμε ότι έχουν και πυρηνικά. Mm. Όταν θα έρθει βέβαια αυτή η στιγμή, είναι πιθανότερο τα μανιτάρια πάνω από τι κυριότερε τουρκικέ πόλει να έχουν ήδη υψωθεί, διότι αυτό θα σήμαινε ουσιαστικό στενακάζου μπέλι κατά του Ισραήλ. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Φίλοι και φίλε, το Μοιράζ 2000 είναι ένα αεροσκάφο μαζί με το F16, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη γραμμή. Τώρα θα μου πείτε, σα λέω πράγματα που είναι γνωστά. Ναι, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι πετούν μέσα είναι Έλληνε πολίτε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ούτε COVID γνωρίζουν, ούτε οποιαδήποτε άλλη στέρηση. Επειδή έχω την τιμή να έχω πετάξει με μαχητικό και να έχω υποστεί τον βάσανο, την πίεση των 9G, αυτοί οι άνθρωποι είναι οι σύγχρονοι άγγελοι. Δεν είναι τυχαίο που οι αρχάγγελοι, Μιχαήλ και Γαβριήλ, κοσμούν τις έθουσες, τις έθουσες της πολεμικής αεροπορίας ως προστάτες του γόπλου. Μάλιστα. Κοιτάξτε ένα σημείο όπου οι ελληνο σχέσεις πλησιάζουν πολύ. Έχουμε και οι δύο σημαίε που βασίζονται στο λευκό και στο γαλάζιο, στο μπλε, από χρώσει. Δεν υπάρχει κόκκινο σε εμά. Και εμεί χρησιμοποιούμε δύο αρχαγγέλους. τον Μιχαήλ και τον Γαβρίλ. Αυτό, φίλοι και φίλε, πρέπει να σα βάλει σε σκέψει. Εμεί έχουμε οπλικά συστήματα, τα οποία φαίνονται και κάποιε άλλε βοήθειε, οι οποίε είναι αθέατε. Δεν μιλάω για μεταφυσικέ. Να εξηγούμαστε. Κάποια στιγμή όμως και σε αυτές οι πιστεύοντες δίνουν μεγαλύτερη, μεγαλύτερα βαρύτητα. Το Μοιράς 2000 είναι ένα οπλικό σύστημα το οποίο θα έπρεπε κατά απόλυτη προτεραιότητα, κατά απόλυτη προτεραιότητα, γιατί το F-16 ήδη πλέον αναβαθμίζεται, να προχωρήσει σε αναβάθμιση. Διότι είναι ένα σύστημα το οποίο εδώ θα φανεί αν η Γαλλία όντω θέλει να μας βοηθήσει, διότι αυτό υπάρχει και μπορεί να αναβαθμιστεί αμέσως, να πάρει δηλαδή οπλικά συστήματα τα οποία να μπορούν να βληθούν και να έχουμε και την πληθώρα εκείνων των αξιοσουάρων καταρχήν ένα καταπληκτικό σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου, το ICMS. Το οποίο είναι ένα ατού στον ένα αέριο πόλεμο, στην αέρια σύγκρουση. Η σύγκρουση δεν είναι μόνο με βλήματα, είναι κυρίω με ηλεκτρονικά μέσα. Αυτό λοιπόν είναι ένα πλεονέκτημα, ένα πολλαπλασιαστή ισχύω που η ελληνική αεροπορία το διαθέτει. Η Τουρκία δεν διαθέτει επίσης κάτι τέτοιο. Σας το λέω διότι αρκετοί α, αναλυτές και εμείς δίνουμε μεγάλη βαρύτητα και καλώς κάνουν πράττουμε στα τι οπλικά συστήματα αναπτύσσει η Τουρκία. Καλώς πράττουν. Εγώ το κάνω κατ' επανάληψη. Να γνωρίζεις τον αντίπαλο. Είναι σημαντική η εχθρογνωσία. Και να αποδίδεις και τα εύσημα εκεί που πρέπει. Μπράβο του. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι τι πράττουν εκείνοι. Αλλά μας ενδιαφέρει η γεωστρατηγική τους βλέψη. Εμείς λοιπόν με όλες αυτές τις αγορές που είδατε, ένα μέρος, είχαμε διαβλέψει το μέλλον. Εκείνος που προχωρούσε στην παραγγελία των λέω Παρδίου Χέλ, ήξερε ότι αυτό είναι το οπλικό σύστημα που θα αναγκάσει τον αντίπολο να σκεφτεί οποιαδήποτε κίνηση εναντίον της χώρας μας. Όταν αγοράζαμε τα 2000, Παύλα 5, μαζί με τα οπλικά του συστήματα, σκεφτόμασταν πάρα πολύ καλά ότι ο αντίπαλο θα σκεφτόταν ακόμα περισσότερο αν θα έπρεπε να κινηθεί τη χώρα μα. Για να πούμε για κάτι άλλο. Υπάρχει και σχετικό πινέκα του Καβαθία. Επ' αυτού. Εμεί. Θα μου πείτε κατά λάθο. Ναι, ε, συμβαίνουν τα λάθη αυτά. Έχουμε καταρρύψει τουρκικά αεροσκάφη. Ναι, το έχω πει και σε προηγουμένη, σε απογενεστέρα εκπομπή. Κατά λάθο βέβαια. Συμβαίνουν αυτά. Στην ένταση, πολλά συμβαίνουν. Εμεί ξέρουμε τι σημαίνει αεροπορική ισχύ. Όχι ότι ξεκινήσαμε το δέδαλο. Η χώρα μα είναι μια δύναμη η οποία πραγματικά δεν γνωρίζει τη δύναμή τη. Την ισχύ τη. Και εδώ μα πρέπει να γίνουμε ο λίγο τι μαξιμαλιστέ. Δηλαδή να μεγιστοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα τη αεροπορική μα ισχύω. Και εκεί ακριβώς είναι το μείζον γεωστρατηγικό πλεονέκτημα. Τα οπλικά συστήματα που φέρουν τα αεροσκάφη μαζί με τα ίδια τα αεροσκάφη. Και χωρίς να ξεχνούμε τους χειριστάς και το τεχνικό προσωπικό, οι οποίοι δίνουν τον αγώνα και θα αναφερθώ ειδικό στους χειριστάς, οι οποίοι πρέπει επιτέλους, επιτέλους να αποκτήσουν τους μισθούς που δικαιούνται γιατί δικαιούνται πολλά περισσότερα από όσα τους δίνει ένα σύστημα που τους αντιμετωπίζει απλώς ως δημοσίους υπαλλήλου. 2.500 χρόνια λοιπόν μετά από τις ηρωικές δράσεις της αρχαιότητος, είναι μια καλή ευκαιρία να κλείσουμε το χάσμα που άνοιξε το 1974, άπαξ, και να αρχίσει η χώρα να συστρατεύεται. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Φίλοι και φίλε, γιατί μιλάμε για συστράτευση. Το βλέπετε αυτό. Αυτό που βλέπετε είναι ένα βημιούργημα μια ελληνική εταιρεία. Λέγεται EODH. Μάλιστα. Την γνωρίζω ω αμυντικό αναλυτή και διαπιστευμένο του Υπουργείου Εθνική Αμήνη το 1999. Την γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Έχει εξαιρετικά στελέχη. Είναι βασικό εταίρο σε πολύ σημαντικά βιομηχανικά προγράμματα παραγωγή και συμπαραγωγή με κορυφαίου οίκου τη Ευρώπη. Τι έκαναν λοιπόν οι άνθρωποι. Έστειλαν αυτή την πρόταση. Τι κρύβεται πίσω από αυτή την πρόταση. Κρύβεται ένα τεθωρακισμένο όχημα μεταφορά προσωπικού Λεωνίδα 1 και Λεωνίδα 2. Το Λεωνίδα 300. Έτσι λέγεται. Πολύ ωραίο. Για τα 2.500 τίτλο, για τα 2.500 χρόνια από τη μάχη των θερμοπυλών. Αυτό λοιπόν, αυτή λοιπόν η εταιρεία πήρε αυτό το τόμπ και το μετέτρεψε ουσιαστικά σε τεθωρακισμένο όχημα μάχη θωρακισμένο όχημα μάχη, το οποίο έχει ειδική επιπρόσθετη θωράκιση, χωρί να αυξάνεται κατά πολύ το βάρος του, γιατί σε αυτά η OEDH είναι κορυφαία στο είδο τη, προσθέθηκε ένα τηλεχειριζόμενο πύργο, τον βλέπετε, μαζί με του σχετικού αισθητήρε και τα όργανα βολή των 30 χιλιοστών του γνωστού πυροβόλου Μάουζερ, το ΜΚΑΠΑ 30F, το Μάουζερ, είναι αυτό το οποίο φέρει το σύστημα Artemis, τα δίδυμα πυροβόλα των 30 χιλιοστών, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται πλέον, είναι σε αχρηστία. Αυτά τα παίρνουμε, είναι δεκάδες και μετατρέπουμε δεκάδες τόμα σε τόμα, σε, τόμα, σε σύγχρονα τόμα και το κάνει μια ελληνική εταιρεία αυτό. Ελληνική εταιρεία αυτό, έτσι παίρνουμε, είμαστε στη φάση ακόμα χρησιμοποιούμε ξένη τεχνολογία. Αλλά εδώ η τεχνολογία, ένα μεγάλο μέρο τη σχεδιά σου είναι αμυγό ελληνική. Μην αδικούμε τι ελληνικέ εταιρείε. Εκείνε που θέλουν να προσφέρουν στο στρατό. Και αυτό ακριβώ, προσέξτε, σε αυτό το κομμάτι μπορεί να βάλει ακόμα και ζου, ζου 23, τι κάνε, των ρωσική κατασκευή. Εδώ μιλάμε για ελληνική επινοητικότητα, εφευρετικότητα. Είναι ένα integration, μια ολοκλήρωση δηλαδή οπλικού συστήματο πάνω σε ένα όχημα το οποίο σήμερα δεν έχει πολλά λεπτά ζωή στο σύγχρονο πεδίο μάχης. Ναι, yeah, καλά το είπα. Λεπτά ζωή. Εδώ λοιπόν, επειδή προστατεύουμε το αίμα μα, του στρατιώτε μα, το αναβαθμίζουμε και το κάνουμε σε κάτι εξαιρετικά επιτυχέ σύστημα, οπλικό σύστημα, το οποίο μπορεί αμέσω να αναβαθμίσει τη δύναμη των μηχανοκινήτων και των, τεξορα... των τεθωρακισμένων σχηματισμών του ελληνικού στρατού. Συγχαρητήρια στην EODH. Ελπίζουμε ότι στο Υπουργείο Εθνική Αμήνη έχουν λάβει σοβαρά την πρότασή του, διότι κάποια στιγμή, ναι, με από εταιρείε θα ξεκινήσουμε, με ελληνικέ εταιρείε θα πορευτούμε και να μην πηγαίνουμε συνεχώ να αγοράζουμε από τον πλούσιο πάγκο. Να χρησιμοποιήσω αυτή την, λέτε, αυτή την έκφραση του εξωτερικού τα διάφορα συστήματα τα οποία και κοστίζουν και μας αφαιρούν τη δυνατότητα να οθήσουμε αυτό που έχουμε απόλυτο ανάγκη, δηλαδή την αναγέννηση και την αναβάθμιση της εγχωρίου αμυντικής βιομηχανίας. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα προς μίμηση. Το άλλο είναι προς αποφυγή. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα. Ακέφαλος Κολόμβος. Το είδαμε και αυτό. Η παρακμή της Δύσεως. Η Δύσης στρέφεται κατά των αγαρμάτων της. Επειδή λέει κάποιο είχε σκλάβου. Εντάξει. Τι θα πούμε και εμεί τότε στην αρχαία Ελλάδα. Μα μπορεί να μεταφέρει το τότε στο σήμερα. Μπορεί αυτή τη στιγμή να ξεσπάσει απέναντι στο Χριστόφορο Κολόμβο. Είναι ποτέ δυνατόν να χάνει, να έχουμε απώλεια ταυτότητα τη Δύσεω. Η Δύση κάποια στιγμή θα πρέπει να βρεθεί ενώπιον του καθρέπτου της ιστορίας και να πάρει μια απόφαση. Τι θέλει να γίνει. Θέλει να ακολουθήσει ένα άλλο μοντέλο, το οποίο θα την οδηγήσει στη σίγουρη αυτοδιάλωση, που θα δώσει την ευκαιρία σε μια σειρά από αναθεωρητικέ δυνάμει ανά την Ιφίλιο να την αντικαταστήσουν. Και να ξέρετε ότι το VAE VICTIS, το UATISI TIMENIS του ΒΡΕΝΟΥ, προ του Ρωμαίου, αυτό βγήκε, το έχω πει και στο παρελθόν και θα το επαναλάβω πάλι, όταν η Ρώμη για πρώτη φορά εγκατελήθη από του Καλάτα, και. Πρέπει να πληρωθούν λίτρα στου γαλάτε. Και από τη μια όλοι οι Ρωμαίοι έβαλαν τα χρυσαφικά του, και από την άλλη οι άλλοι έβαλαν κύβιλα σταθμά. Βάρη δηλαδή. Και όταν κάποια στιγμή με το χρυσάφι το πολύ που μαζεύτηκε και το ασύνη άξε πλέον η σιγαριά να ισορροπεί, εμφανίστηκε ο Βρένο, ο αθικό των γαλατών, και έβαλε το, το βαρύ ξύφο του από χάλιβα πάνω, λέγοντα τη λέξη που μεταφράστηκε στα λατινικά, βαεδίκτη, ουε ητημένη κανένα έλεος για τους ηττημένους. Όταν η δύση αυτό αποκεφαλίζεται, δεν θα έχει έλεος. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμά είναι η διατήρηση της εθνικής μας, της ελληνικής μας ταυτότητος. Είναι κάτι το οποίο είναι παραπάνω από το ιστορικό μας χρέος. Είναι ίδιον και ταυτόσιμον με την εθνική μας επιβίωση. Πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα. Φίλε και φίλοι, γιατί τα λέω αυτά. Γιατί, λέω αυτά. γιατί είδα αυτό μου το έστειλε ένα φίλο από το Facebook. Τον ευχαριστώ. Το οποίο πραγματικά με άφησε Ξέρετε, όχι, δεν κακίζω αυτού που έκαναν αυτή την πράξη. Δεν γνωρίζουν. Διότι αν αυτό το παιδί ή ο ενήλικ, ο οποίο θα έβαφε το άγαλμα του Χρυσοστόμου, ο ιεράρχη, τον οποίο ο τουρκικό όχλο στη Σμύρνη τον έσυρε τον κατακρεούργησε και τον κομμάτιασε. Ήξερε την ιστορία του, θα έκλαιγε με αναφιλητά και θα ζητούσε συγγνώμη. Αυτά τα κάνουν άτομα τα οποία δεν έχουν διδαχθεί την ιστορία. Δεν είναι ασυνείδητα άτομα. Δεν έχουν εθνική συνείδηση. Α αναρωτηθεί το κράτο όλα αυτά τα χρόνια, το όποιο κράτο, πώ έφτασε στο σημείο να παράγει πολίτε άνευ εθνική συνείδηση. Αυτό είναι ένα έσχος που βαρύνει τους δασκάλους τους, τους εκπαιδευτάς τους, γιατί όλοι αυτοί πέρασαν από κάποιο σχολείο, όπου δεν τους έμαθαν αυτά που έπρεπε. Εμείς όμως επειδή έχουμε γνώση, ξέρουμε και να συγχωρούμε και να πούμε άφες αυτής, ούγαρ είδαση τι ποιούση. Και να ζητήσουν κάποια στιγμή να το καταλάβουν και αφού δουν την και διαβάσουν την ιστορία του εθνομάρτυρος Χρυσοστόμου, ένα μεγάλο συγγνώμη και να παρουσιαστούν μόνοι τους και να σβήσουν τα έσχη αφού μάθουν, αφού κατανοήσουν, αφού συνειδητοποιήσουν τι έπραξαν. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα. Πήλε και φίλες, με αυτή θα κλείσουμε. Τρία σταράντα μοίρα, αλλά πού, από την πτήση. Εικόνα. Πτήση και διάστημα. Για Διαβάζεται. Αγοράζεται την πτήση, το αρχαιότερο περιοδικό αμήνης και αεροπορίας, το αεροπορικό, το δημιούργημα του Καβαθά, τον ευχαριστούμε, όλοι ξεκινήσαμε από εκεί με τον ΑΒ τρόπο και του εκφράζουμε και την ευγνωμοσύνη μας, ένα βλήμα, αέρος-αέρος. Το βλέπετε, φεύγει από ένα F-16, Block 52. Φίλοι και φίλες, Block 52 Plus, φίλοι και φίλες, εμείς δεν απαντούμε στις ψυχολογικές επιχειρήσεις των Τούρκων. Αυτή είναι η απάντησή μας. Ένα βλήμα αέρος, αέρος. Ένα βλήμα το οποίο βρίσκεται σε ζεύγη, σε τετράδες, αναλόγως στον τύπο του αεροσκάφους, σε όλα τα υπτάμενα φρούρια της ελληνικής κυριαρχίας. Γιατί κάθε μαχητικό είναι και ένα υπτάμενο φρούριο της ελληνικής κυριαρχίας μας. Αυτό είναι η μόνη απάντηση η οποία διδόταν δίδεται και θα πολλαπλασιαστεί αν απαιτηθεί, εάν οι φίλοι και οι σύμμαχοι αποφασίσουν να μας πιέσουν και άλλο. Και όπως λένε τα πράγματα, είπαμε, η 1η Ιουλίου έχουμε την κυρία Μέρκελ στην Προεδρία στο Τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έτσι, αυτό σκεφτούμε αυτό, έτσι. Που πρέπει να γνωρίζουν οι φίλοι μας είναι οι Οθωμανοί, οι οποίοι έχουν και ειδικά σχέδια, έχουν και το Σμήνο Ζελ, μπράβο τους να το χαίρονται, έχουν και ειδικέ επιχειρήσεις. Αλλά δεν έχουν όμως τους χειριστάς εκείνους οι οποίοι επιβαίνουν αυτών των υπταμένων φρουρίων, τα οποία έχουν τη δυνατότητα αποδεδειγμένως, έτσι, αποδεδειγμένους να βρίσκουν τους στόχους. Η πολεμική μας αεροπορία σε όλες τις μονάδες, σε όλες τις πολεμικές μοίρε, από το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας μέχρι το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, από τις μονάδες των Patriot, Patriot δεν έχει η Τουρκία, Έχουμε και εμεί Πάτριο, τα οποία είναι ένα σύστημα το οποίο η Τουρκία δεν διαθέτει. Έτσι. Είμαστε έτοιμοι εάν αποφασίσει το Yavuz, το Μπαρμπαρό, το Ρουτ Ρεή, όποιο ερευνητικό σκάφο κι αν επιδιώξουν και οτιδήποτε κι αν κάνουν, όχι απλώ να λάβουν απάντηση. Όχι, εδώ δεν είναι απάντηση. Εδώ είναι ενέργεια. Εμεί είμαστε έτοιμοι να ενεργήσουμε. Ενέργεια. Έχουμε να κάνουμε αγώνα. Ο αγών θα είναι χερσαίος, θα είναι αέριος, θα είναι και θαλάσσιος, όπως είπαμε και στην περασμένη εκπομπή. Τα μαχητικά της πολεμικής αεροπορίας δοκιμάζουν τα βλήματα αέρος-αέρος. Εάν κατά λάθο, κατά σύντωση, κατά τραγική συγκυρία, βρεθεί απέναντί τους ο κινητήρας ή άτακτος ενός τουρκικού αεροσκάφου στο οποίο θα διέλθει κάτω από συνθήκε αδιευκρινίστου εντό του ένα ελληνικού εναερίου χώρου, θα λάβει την πρέπουσα απάντηση. Και αυτό δεν είναι ψυχολογική επιχείρηση πολέμου. Είναι μια απάντηση που στηρίζεται στην ιστορία, στα ιδανικά και στην αίσθηση ταυτότητα των Ελλήνων. Υπέρ του ελληνικού έθνους. Του έθνους που έδωσε τον Θουκυδίδη του έθνους που διαχειρός του Θουκυδίδου λέει στους αιώνα «Κτήμα εσαΐ, παραδύναμην τολμητέ και παραγνώμην κινδυνετέ, κινδυνευτέ και εν της δινής ευέλπιδες». Αυτό είμαστε. Σας ευχαριστώ.